We're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We gotta get out. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέπει στο Λευκό Οίκο. Το μέλλον της Ουκρανίας είναι αβέβαιο, καθώς ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε με τον εκλεγέντα Αμερικανό Πρόεδρο, ελπίζοντας σε μια καλή συνεργασία. Κόνλογο ρεζουλτάτ βήμπορη в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Η Ρωσία στον αντίποδα κρατάει μετρημένη στάση απέναντι στην επανεκλογή του Τραμπ. Δηλώνει ωστόσο έτοιμη για ειλικρινή συνομιλία με τις ΗΠΑ διαστόματος του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить, но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет. Συγχρόνως η Μόσχα δεν αποκλείει την επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ πριν από την ορκομοσία του εκλεγέντα Ρεπουμπλικανού Προέδρου. Υπάρχει πολλή δουλειά σε επίπεδο ειδικών πίσω από κάθε συνάντηση. Δεν υπάρχει δουλειά ακόμα και είναι πολύ νωρίς. Με ποιον να συνεργαστούμε? Δεν συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση Biden. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξεπουλά την ειρήνη τόσο εύκολα, αναφερόμενος στις ενδεχόμενες προθέσεις της Δύσης για να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στη Ρωσία, καθώς και στο προτινόμενο πλάνο του Τραμπ, όπου η Ουκρανία αποκλείεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τα επόμενα 20 χρόνια. Απευθύνθηκα σε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η έννοια της ειρήνης μέσω της δύναμης έχει αποδειχθεί και είναι απαραίτητη τώρα. Το να δείχνεις αδυναμία ή να ξεπουλάς τις θέσεις της Ευρώπης δεν θα εξαγοράσει μια δικαίη ειρήνη. Η ειρήνη είναι η ανταμοιβή μόνο για τους δυνατούς. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σήμερα σε μαζικά ρωσικά πλήγματα που στοχοθέτησαν μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο στη Ζαπορίζια. Παράλληλα, η Ρωσία επιτέθηκε με 30 ντρόν στο Κίεβο τη νύχτα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν από θράσματα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά κτίρια.